Στα χέρια των αδιάφθορων της Ελλάς βρίσκονται 5 αστυνομικοί για παράνομη διακίνηση μεταναστών στον Εύρο. Οι 5 αστυνομικοί που συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος στον Εύρο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, κατηγορούνται για διευκόλυνση εισόδου στη χώρα παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία μέσω επαφών που είχαν με κύκλωμα από τη γειτονική χώρα και οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στον εισαγγελέα. 5 από τους συναδελφούς μας κατηγορούνται με πάρα πολύ βαριά αδικήματα. Σήμερα περνούν το κατάλληλο του εισαγγελέα ώστε να αποφευθεί η δικαιοσύνη για όλα αυτά τα αδικήματα. Για μας, όπως το είπα και πριν, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σοκ στη τάξη μας, καθώς μιλάμε για συναδέλφους με 23-24 χρόνια υπηρεσίας, με συναδέλφους που τους είχαμε στην πρώτη γραμμή. Και προσωπικά εμένα δεν μπορεί να αρνηθεί ο νους μου ότι παλεύοντας καθημερινά με τα εγκληματικά κυκλώματα των δικινητών, να έχουμε από την άλλη πλευρά συναδέλφους που να υπονομεύουν το έργο μας και να συνεργάζονται με αυτά τα κυκλώματα. Οι αστυνομικοί που κρατούν το στόμα τους κλειστό μετά τη σύλληψή τους κατηγορούνται για δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και παράβαση του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνική ένταξη, ενώ τους βοηθούσαν, όπως εξακριβώθηκε, 4 αλλοδαποί που μένουν στην Τουρκία. Πρόκειται για έναν ανθυπαστινόμο και 4 αρχιφύλακες που προέρχονται και εξελίχθηκαν από την Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και υπηρετούν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου. Δεν το χωράει ο νους μου. Βέβαια, είχαμε και ένα περιστατικό πριν 4-5 χρόνια πάλι εδώ στην περιοχή του Εύρου, που ήταν το πρώτο, τώρα έχουμε το δεύτερο, το ξαναλέω, μέχρι να αποφανθεί δικαιοσύνη. Και η έρευνα όμως, καθώς και η έρευνα από ό,τι έχουμε πληροφόρηση συνεχίζεται, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε να καταδικάσουμε και καταδικάζουμε πάντα τέτοιο είδος ενέργειες που πραγματικά ντροπιάζουν το σώμα μας, ντροπιάζουν την ελληνική αστυνομία. Και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στο σώμα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, οι αστυνομικοί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022 ήταν σε επαφή με κυκλώματα από την Τουρκία για την παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα μας. Από τη συνδυαστική ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε, προέκυψε ότι 5 αστυνομικοί διευκόλυναν σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα μεταναστών που δεν έχει γίνει γνωστός ακόμη ο αριθμός τους. Υπήρχε μια παρακολούθηση από το εσωτερικών υποθέσεων, από τις υπηρεσίες των εσωτερικών υποθέσεων από τον Οκτώβριο του 2022, όπου κατηγορούνται για 12 τουλάχιστον διευκολύσεις, για δωροληψίες, για παράβαση καθήκοντες, πάρα πολύ σοβαρά δικαιώματα, τα οποία πραγματικά, το ξαναλέω και εμένα, γίνομαι κουραστικός να νιώθω πάρα πολύ άσχημα για συναδέλφους της πρώτης γραμμής. Οι αστυνομικοί μιλούσαν με τους συνεργάτες τους που ήταν στην άλλη πλευρά του Εύρου και τους ενημέρωναν πού γίνονται περιπολίες και πότε θα περάσουν. Συνήθως η διακίνηση των μεταναστών γινόταν όταν δούλευαν οι ίδιοι. Εγκέφαλος φέρεται πως είναι ένας αστυνομικός που στρατολόγησε τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Να δίνεις μάχη με τα κυκλώματα των διακινητών, με τα εγκληματικά κυκλώματα των διακινητών και από την άλλη πλευρά να έχεις συναδέλφους που να συνεργάζονται με αυτά τα κυκλώματα. Και όλα αυτά για το εύκολο χρήμα, προφανώς για το εύκολο χρήμα, το οποίο θα το δείξει, το ξαναλέω, η δικαιοσύνη, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα και άλλα πιστήρια και συγκεκριμένα 26.550 ευρώ, 59 κινητά τηλέφωνα, 12 power banks, 2.120 δολάρια Αμερικής, 850 λίρες Τουρκίας, 23 λίρες Αγγλίας, 77 λέει Ρουμανίας, πλήθος χαρτονομισμάτων από χώρες της Ασίας και τραπεζική κάρτα. Μιλάμε για εθνική ασφάλεια, μιλάμε για φύλαξη των συνόρων της χώρας μας, μιλάμε για σχέση ζωής, καθώς με τους συναδέλφους περνάμε πολλές ώρες μαζί. Είναι η δεύτερη οικογένειά μας, η υπηρεσία. Και όταν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, πραγματικά αδειάζεις και μέσα και η ψυχή σου και ο χαρακτήρας σου και να ρωτιέσαι πραγματικά τι γίνεται. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο πραγματικά μας έχει ταρακουνήσει το ηθικό. Πάντως, όπως μας εξομολογεί το πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, μπορεί αυτή η είδηση να ήταν κυριολεκτικά κεραυνός σε νεθρία για τον ίδιο και τους συναδέλφους του, όμως, όπως τονίζει εμφατικά, ο αγώνας που δίνουν καθημερινά δεν γίνεται να αμαυρωθεί και άπαντες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να κρατούν ασφαλή τα σύνορά μας και να φιλούν, όπως λέει, θερμοπύλες.